Και όλα έτοιμα με τους δύο σέτερ για το τζάμπολ στον δεύτερο ημιτελικό. Θα δούμε το τζάμπολ και θα πάει έτσι πρώτο σχόλιο στον Φρίξο Βασούρα. Αν έχει καταφέρει να κλέψει κάποιες από τις οδηγίες, θα πρυβακούσει καλύτερα του Γεώργιου Βόβορα. Τζάμπολ και πρώτη κατοχή στην Έθα. Με τον Golden να οργανώνει, να ψάχνει τον διάδρομο, να μην κάνει τη ζήση, να δίνει έξω. Πρώτο καλάθι είναι για την ομάδα της Έγκομης, εύστοχος ο Κούπερ Μπάουτς. Οργανώνει ο Χιθ για τους γαλαζοκίτρινους, η πάσα στην περιφέρεια. Θα γίνει διείζηση, η πάσα στον Ράμψη. Δεν θα ευστοχίσει, θα πάρει όμως την μπάλα. Αφήσει τώρα στο καλάθι ο Ράμψη. Δύο πόντι για τον Αποέλ. Με την Έθα σαφώς να έχει το προπάθημα λόγω του τρυπότου. Σφύριγμα, ενώ Φρίξο σε ακούμε για πρώτο σχόλιο από τους πάγκους. Έχει ζητήσει τον λόγο. Λοιπόν, Ανδρέα, λοιπόν, θα προσπαθήσω παρεμπιπτόντως να πηγαίνω και να έρχομαι και στους δύο πάγκους για να ακούω τι έχουν να πούν οι δύο προπονητές της ομάδας τους. Αρχικά άκουσα από τον κύριο Βοβορά να ζητάει γρήγορες πάσες, γρήγορο παιχνίδι, γρήγορα καλάθια από τους παίκτες του. Μάλιστα, ευχαριστούμε Φρίξο. Στην επίθεση ο Αποέλ. Να τώρα το πάσιμο. Καλάθι. Προβάδισμα για τον Αποέλ. 4-3. Ο Golden οργανώνει για την ομάδα της Έγκομης. Στον Χένρι. Πήρε θέση στην κορυφή. Πιο έξω η μπάλα από τον Πακ. Στον Wilson άστοχος. Το rebound όμως από τον Κούπερ Μπάουτς. Wilson κάνει νόημα στους συμπαίκτες του. Να το πάσιμο, καλάθι και φάουλ θα στηθεί στην γραμμή ο Χένρι. Βλέπουμε ξανά την φάση, η δίζηση του Χένρι, το φάουλ από τον Τέρνερ. Χένρι εκτελεί εύστοχος. Στο συν 2 η ομάδα της Έγκομης. Δύο επιθέσεις από τρεις πόντους για την ομάδα της Έγκομης. Υπήρξαν άστοχες οι άλλες δύο προσπάθειες. Βλέπουμε αρκετές κινήσεις. Ο Τουμπουά πάρει για τους γαλαζοκίτρινους. Πάει να πάρει το screen, δεν θα τα καταφέρει τελικά. Δίνει στο ένα δύναμη πλευρά στο Παντούρι. Μπάλα είναι για την Έθα. Παραφορά στον Golden. Θα οργανώσει για την ομάδα της Έγκομης. Και πάλι στον Henry. Δεν το βλέπουμε κάτω από το καλάθι. Προτιμάει να παίξει πιο περιφερειακά. Αυτό το ξεκίνημα Σκαραφίγκας. Εδώ υπάρχει φάουλ. Δύο βολές για την ομάδα της Έγκομης. Με τον Pearson. Κερδίζει εδώ το φάουλ, υπήρξε επαφή από τον Τέρνερ. Ήδη στα δύο φάουλ ο Τέρνερ. Πίρσον. Άστοχο στην πρώτη. Θα ευστοχίσει στην δεύτερη. Εύστοχος, διαφορά στον συν 3. Διαφορά που υπήρξε μόνο στο ξεκίνημα όταν ήταν εύστοχος από το 6-75 ο Κούπερ Μπάουτς. Ο Χιθ οργανώνει. Παντούρης. Παντούρης θα δοκιμάσει από τα 6-75. Αστοχός. Το rebound όμως εδώ. Η μπάλα με lay up το καλάθι από τον Ράμψη. Να εδώ ευνηδιασμός. Κάρφωμα. Για λίγο κρατάει η μείωση του σκορ. Μπροστά στο συν 3 και πάλι η ομάδα της Έγκομης. Ενώ ο Φρίξο ετοιμάζει αλλαγή. Βλέπω πολύ νωρίς. Να εδώ όμως η διείζηση πρώτα. Καλάθι από τον Χιθ. Διαφορά στον 1.
Βίλσον πήγε να πάρει τον ενδιασμό. Σφύριγμα για φάουλ. Ενώ ο Μπίξ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο σε λίγο στο παρκέ καλύτερα. Πάραξε κοντά του από τους Πίρσον. Αν είδα καλά και Πακ. Ο Σκαραφίγκας, ο Τέρνερ στο μεταξύ εκτός παρκέ, χαμηλώνει κάπως το σχήμα του ο Γόβορας. Υπάρχει εξήγηση όπως μου σημειώνει σωστά ο Φρίξος Μασούρας. Ο Τέρνερ ήδη μάζεψε δύο φάουλ, ένα άστοχο τρίποντο από τον Πακ. Κατοχή Κιδ, θα ψάξει τον Τουμπουά, θα κάνει τη διείσδυση. Καλάθι. Προβάδισμα στον ένα πόντο για τον Αβουέλ. Με τον Γκόρντεν να οργανώνει για την ομάδα της Έγκομης. Δίνει στον Χένρι για να δούμε, δεν τα καταφέρνει ούτε αυτός. Εδώ η διείσδυση. Και τα ριμπάουντα τελικά. Είναι αμυντικό με τον Χένρι. Ισορροοργανωτή σε αυτή την φάση. Να δίνει έξω. Να έχει προηγηθεί όμως αμυντικό φάουλ. Κατοχή στην Έθα. Golden στην οργάνωση. Έδωσε στον Χένρι. Αυτός έκανε την πάσα και εύκολα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Πίρσον. Για βάρα στο πόντο αυτή τη φορά υπέρ της Έθα. Κλείνοντας τα πρώτα 4 λεπτά. Εδώ το drive, κάνοντας την baseline, αλλά θα χάσει από τον Πίρσον. Henry, now back, άστοχος. Υπάρχει όμως επιθετικό foul. Φρίξο, αλλάζει κάτι στους δύο πάγκους. Συνεχίζει ο Γιώργος Βόβορας να φωνάζει για γρήγορο παιχνίδι. Γρήγορα κάτω, γρήγορα πάνω. Η μπάλα θέλει γρήγορες πάσες. Μέχρι στιγμής πάντως είναι τα rebound του Αποέλ που το κράτησαν μέσα στο παιχνίδι και κοντά στο σκορ. Μάλιστα, ευχαριστώ, Φρίξο. Τα επιθετικά rebound. Σαφώς. Πάσα προς το καλάθι, στο low post. Εδώ θα κερδίσει ο Πίξ και τον αντίπαλό του. Ρωτάς έτσι, βραχία και βαλή. Ο Αποέλ. Golden στην οργάνωση για την Έθα. Golden και πάλι. Δεν παίζουν κοντά στο καλάθι της Έθα. Θα κάνει το drive. Η πάσα του όμως δεν είναι καλή. Και γρήγορα όπως ζήτησε δηλαδή ο Βόβορας, ο Παντούρης. Το σούτ από το 6-75. Εύστοχος στο συν 4 ο Αποέλ, το μεγαλύτερο προβάδισμα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Στην κορυφή, την οργανωτή ο Πίρσον, έδωσε στον Golden. Χένρι έκανε την baseline, έρπισε την μπάλα στο καλάθι. Να δούμε εδώ το κλέψιμο. Δεν θα πάρει όμως την μπάλα. Φρίξο, πες αυτό που μου είχες πει νωρίτερα πριν από δευτερόλεπτα. Μόλις πέτυχε το καλάθι, ο Πίρσον γύρισε με πολύ έντονο έφος ο Γιώργος Βόβορας προς τον πάγκο του και φώναξε προς τους παίχτες του. Δεν υπάρχει λύση για τον Πίρσον και τους λέει συνεχώς πώς να τον μακάρουν, πώς γενικά να συμπεριφέρονται σε περίπτωση που ο Πίρσον κάνει post-up. Γιατί μέχρι στιγμής κάνει ζημιά. Κάνει αρκετή ζημιά, ενώ ένα καλαθοσφαιριστή που θα μπορούσε να το σταματήσει και έχει το ύψο. Έχει ήδη χρεωθεί δύο φάουλ. Άσχημη εξέλιξη αυτή για τον Αποέλ. Ramsey κάνει το ποστάρισμα. Αφήνει την μπάλα έξω. Άστοχο. Ο Παντούρη θα μαζέψει, θα γυρίσει στον Πίξ. Στην οργάνωση ο Τουμπουά. Υπάρχει σφύριγμα για αμυντικό φάουλ. Ξανά εδώ η φάση. Παρεμπόδιση του Τουμπουά.
Μπαντούρη στην επαναφορά για τους γαλαζοκίτρινους. Ο κοντοπροβάδισμα του συν 2 μπικς πίσω στον Μπαντούρη. Θα δοκιμάσει. Ήταν εύστοχο νωρίτερα. Τώρα είναι άστοχος από τα 675. Να το κλέψιμο όμως. Ουά, εύστοχος. Πάλι διαφορά στο συν 4. Χένρι. Ο Πακ. Λάθος πάσα. Το ζαφός δεν θα αρέσει στο Γραφίκα. Αμυντικό φάουλ που έγινε πάνω στον Χιθ. Εδώ νωρίτερα το κλέψιμο από τον Τουμπουά και το τελείωμα από τον ίδιο. Ό,τι ακριβώς ήθελε να δει Ρουδόωρας στον Μπίξ. Θα δοκιμάσει. Άστοχος. Πακ στον Golden. Στην οργάνωση θα κάνει το drive. Καλάθι και φάουλ. Ευκαιρία να μειώσει μετά από ώρα στον πόντο η ΕΘΑ. Βλέπουμε εδώ πως κέρδισε το φάουλ ο Golden. Εύστοχος ο Golden, η διαφορά στον πόντο, 3 και κάτι πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μπαντούρης δεν πήρε τελικά, η μπάλα στον Χιθ. Να οργανώσει. Βγαίνει το screen από τον Ramsey, αλλά τα mismatch θα προκύψουν. Θα κάνει εδώ το drive. Τελικά. Περιπεδιώδη τρόπο, η κατοχή στην ΕΘΑ με τον ΠΑΚ. Μπάλα δίπλα, άστοχος air ball. Δεν θα επιστραφεί μπάλα στον Wilson. Όρφα εδώ στον Παντούρη που θα κάνει τη διείζηση. Θα βγει έξω στη weak side. Εύστοχος. Τα 6.75, διαφορά στο συν 4. Κάνει αλλαγή. Δύο μάλλον, Σιζόπουλος και Κούνας. Ετοιμάζει ο Γιώργος Βόβορας που ζητάει να πέσει κάπως ο ρυθμός. Αν διαβάζω σωστά τις κινήσεις του Φρίξο, εσύ είσαι πιο κοντά. Ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω ποιους θα αφαιρέσει για την ώρα όμως. Πρέπει ίσως να θέλει να ξεκουράσει τα τελευταία δύο λεπτά κάποιους καλοσφαιριστές του. Αυτό γίνεται στα τελευταία δύο λεπτά. Εδώ το κλέψιμο και ο φνηδιασμός για την ΕΘΑ. Ω, εδώ βαστοχή. Και στην απάντηση δεν είναι καλύτερη από τον Αποέλ. Ο Λίσον εδώ θα πάρει το φάουλ. Σιζόπουλος και Κούνας έτοιμοι για το να περάσουν στο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε νωρίτερα την φάση με τον Παντούρη, ο οποίος θα είναι ένας εκ των δύο που θα ορίσουν. Ο Χιθ, ο άλλος. Χωρίς το ιδιαίτερο εδώ. Οι δύο διεθνείς Κύπροι που περνάνε στον παρκέ. Ευχαριστούν στη θέση. Ενώ εύστοχος στην πρώτη ο Golden. Μια φορά πέφτει στον μείον 3. Εύστοχος και στη δεύτερη. Στο διαφορά στο συν 2, 90 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Κούνα σε ρόλο οργανωτή. Τουμπουά πίσω στον Κούνα. Μέσα στο high post τον Ramsey. Τουμπουά. Μπίξ. Δεν παίζει με πλάτη. Δεν παίρνει την μπάλα ο Κούνας. Πάρει όμως. Και γυρνά το σούτ από τον Κούνα. Άστοχο το rebound. Είναι απαιτητικό για την ΕΘΑ. Ο Golden ανεβαίνει. Αφήνει έξω στον Χένρι που έχει το σουτ. Όχι όμως τώρα. Άστοχος. Υπάρχει σφύριγμα. Έχει. Μπάλα πέρασε εκτός τελικής γραμμής.
Εδώ βλέπουμε zone press από την ΕΘΑ σε αυτή τη φάση. Κούνας, Μπίξ. Κούνας, Ντουμπουά. Θα κάνει το drive και ο Ράμσεϊ πάρει το lay-up. Στην ουσία ένα alley-oop μπορούμε να πούμε. Golden στην οργάνωση με 25 δευτερόλεπτα πλέον να απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Τα 10 εξ αυτών τώρα για την ΕΘΑ. Golden κάνει κίνηση. Δεν θα το κάνει το χατήρι μπάλα. Και στον εφηδιασμό μπορούμε να πούμε Αβουέλ με τον Κούνα να δίνει πίσω στον Ντουμπουά. Θα πάρουν τον χρόνο όσο έχουν οι παίχτες του Βόβορα. Κούνας θα δοκιμάσει από τα 6.75, εύστοχος, και αυτό είναι για το τελικό σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Τώρα έτοιμα για την επαναφορά με τον Κούνα να συνεχίζει για περάσει στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Ντουμπουά στην οργάνωση. Κούνας θα προσπαθήσει για τον drive, δεν θα το βρει. Να, η πάσα στον Ράμσεϊ, εύστοχος. Βλέποντας έτσι τα επιμέρους αριστικά, εντός παιδιάς, 11 στα 20 ο Αβουέλ, 6 στα 15 η ΕΘΑ, ένα ποσοστό που μπορεί να λεχθεί, 33% ενώ ο Αβουέλ είναι περισσότερο από τα μισά εύστοχος στα εντός παιδιάς, δηλαδή στα τρίποντα και στα τρίποντα. Κατοχή στην ΕΘΑ. Να, η πάσα στο καραπτό καλάθι, δεν θα μπορέσει όμως να την αφήσει μέσα ο Πίρσον. Φρίξο νομίζω σχολίασες ότι δημιουργεί, ναι, αρκετά προβλήματα, αλλά δεν είναι αυτά. Βρήκαν έναν τρόπο να τον περιορίσουν, νομίζω, μετά τις οδηγίες και από τον Βόβορα. Τι λες εσύ? Νομίζω ότι ο Γιώργος ο Βόβορας βρήκε τη λύση για τους παίχτες του να παίξουν γρήγορα και να είναι πολύ πιο επιθετικοί και πιο ουσιαστικοί, τέλος πάντων, κάτω από το καλάθι της ΕΘΑ. Εξού και το σκορ. Ίσως είναι νέα. Σαφώς. Πίρσον άστοχος στο μεταξύ στην πρώτη βολή. Εύστοχο στην δεύτερη, στο την 8 η διαφορά. Ζον πρέσα από τους Παζέγκομις, πάσα ο Πόστ και ο Μπίξ θα κερδίσει εύκολα εκεί, μπορεί να λεχθεί, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Golden έξω, ο Χένρι περιμένει στην κορυφή, θα πάει τώρα πάσα σε αυτόν. Χένρι θα δοκιμάσει από μακριά, εύστοχος. Ήταν όμως, πατούσε γραμμή έτσι. Καταλήγει το zone press. Η ΕΘΑ εδώ. Golden οργανώνει, ενώ ετοιμάζει Heath και Turner, όπως με ενημερώνει ο Φρίξος, ο Βόβορας. Golden, έξω η μπάλα, Κούμπεμπερμπατς, άστοχος. Η κατοχή είναι όμως στην ΕΘΑ, αφού από τα πόδια του Ντουμπουά φεύγει μπάλα έξω. Heath, Turner περνάνε μέσα. Εδώ και ο τρόπος τον οποίο στέλνει μπάλα στο καλάθι ο Χένρι. Πακ. Ο Χένρι είναι κοντά του, περέχει στο ύψος. Πάσα του όμως δεν ήταν καλή. Επαναφορά για τον Αβουέλ με τον Χιθ να οργανώνει για τους γαλαζοκίτρινους. Χιθ. Πάθει ο Κούνας να του δώσει βοήθειες. Βγαίνει για το screen ο Μπίξ. Δεν προκύψε το mismatch. Δοκίμασε ο Κούνας. Μέσα στην περιοχή ο Μπίξ, μέσα στο ρακέτα καλύτερα. Golden θα κάνει την κίνηση, θα πάρει φάουλ. Ενώ ο Αναστασιάδης ετοιμάζεται να γράψει το πρώτο
του χρόνου. Εδώ νωρίτερα το φάουλ που πήρε διαμαρτύρητα ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Έξω πακ, μέσα ο Αναστασιάδης για την ΕΘΑ. Golden. Εδώ το drive, καλάθι και φάουλ. Περίπου δεν αρέσει στο Βόβορα. Καλάθι και φάουλ. Εδώ ξανά η φάση με τον Wilson. Εδώ στο ξεκίνημα της φάσης το φάουλ. Αλλά έχει ξεκινήσει ήδη τη διείζησή του. Αυτό δόθηκε και βολή του Golden. Έχει την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά. Δεν θα τα καταφέρει. Θα μείνει στο συν 6 για τον Αβουέλ. Κούνα στην οργάνωση. Συνεννοησία. Παίρνει την μπάλα. Υπάρχει όμως φάουλ επάνω στον Πίρσον. Εδώ ξανά. Ενώ νωρίς το πέμπτο μαδικό για τον Αβουέλ. Γι' αυτό στείνεται στην γραμμή των βολών ο Πίρσον. Εύστοχο στην πρώτη. Χαλάει αυτό το πλεονέκτημα που είχε τον Μαξιλαράκη. Προτιμάται στο σκορ ο Αβουέλ. Ανέβαζε βεβαίως τη βολή ο Πίρσον. Διαφορά στο συν 5. Και σαφώς χρειαστούν πολλά να πέσει η διαφορά. Κούνας, είμαστε ακόμη νωρίς σαφώς. Κούνας προκύπτει ένα μισμάτς. Ο Μπίξ πάει να το εκμεταλλευτεί. Όμως βγαίνει ο Πίρσον επάνω του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μπίξ. Με τον Πίρσον αφήνει στον Golden. Διαφορά στο συν 7 και πάλι. Λιγότερο από 7 λεπτά για την λήξη του ημιχρόνου. Χένρι άφησε μέσα, δεν μπόρεσε. Υπάρχει σφύριγμα. Εδώ ξανά η φάση νωρίτερα. Ο Σιζόπουλος μεταξύ πέρασε εκτός. Ο Παντούρης στο παρκέ. Πίρσον. Θα ρίξει την πρώτη, θα στοχίσει. Πίρσον που είχε ένα ποσοστό 77% εύστοχο σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Για να δούμε αν τα δικαιώσει. Τουλάχιστον στο δεύτερη βολή το δικαίωσε. Παντούρης. Zone press από την ΕΘΑ για σε άλλη μια φάση. Καταληφθεί όμως τώρα. Heath. Πάσα στον Μπίξ. Έχει δύναμη και τον όγκο να εμπληθεί εκεί. Ποστάρει. Γυρίζει. Δεν είναι καλό όμως το σούτ του. Αναστασιάδης θα κρατήσει την μπάλα. Το σπαρκέ θα ρίξει τώρα η διείζηση. Πάσα δεν έγινε. Τελικά δεν αποφάσισε τι θέλει να κάνει. Κατοχή είναι στην ΕΘΑ. Ενώ ήδη 4 παίκτες στο Αβουέλ είναι στα 2 φάουλ. Κούπερ Μπάτς κάνει βήματα. Παναφορά από τον Κούνα. Με τον Χίθ να οργανώνει στον Παντούρη. Θα ρίξει το Ράμψη σε λιγάκι στο παρκέ ο Βόβορας. Να εδώ η πάση στο low post. Το τέρνερ όμως δεν κάνει τίποτα εκεί που θα ήθελε. Λάθος εδώ. Χένρι, Κούπερ Μπάτς αλλάζουν οι δυο τους. Όμορφο τελείωμα από τον Χένρι. Χίθ.
έρχεται mismatch. Αλλά για να δούμε τον τρόπο που θα το εκμεταλλευτούν τα λαζοκίτρινοι. Έξω στον Παντούρη, θα δοκιμάσει για τρεις. Άστοχος, πήξα πάρε και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Φρίξοκ, αλλάζει κάτι στους πάγκους. Στον πάγκο του, της ΕΘΑ, ο κύριος Σκαραφίνκας θέλει και άλλη εκρηκτικότητα. Γι' αυτό βλέπουμε συνεχώς τον Golden να κάνει αυτά τα drive. Όπως και τώρα, για παράδειγμα, έστω και αν έκλεισε την πόρτα εκεί αρκετά δυνατά ο Turner. Ναι, ήταν ένα κόψιμο από τα, αυτά που δεν βλέπουμε συχνά, ενώ ετοιμάζει αλλαγή στο 5. Κασκίρης για Pearson. Τόλης Κασκίρης για Pearson. Σαφώς για αμυντικούς σκόπους αυτή η αλλαγή. Έξω και ο Biggs. Έξω και ο Biggs. Περάσει το παιχνίδι. Ο Henry βλέπω. Τελικά ο Pack στο παρκέ, στη θέση του Henry. Συνεχίζεται το zone press από την ΕΘΑ, έξω στο Παντούρη που θα δοκιμάζει άλλη μια φορά. Θα είναι εύστοχος τώρα. Διαφορά στο συν 9. Golden. Πάει για το screen. Ο Κασκίρης βρίσκει το διάδρομο Golden και φτωχή. Διαφορά στο συν 6. Golden. Εδώ. Κάνει φάουλ. Το επιπαιρεπιπτώτος είναι το μόλις το πρώτο της ΕΘΑ στην δεύτερη περίοδο. Ενώ ο Μπουέλη έχει 5. Παντούρη στο drive. Έχει τον Κασκίρη μπροστά του. Έχει σφυριχτεί φάουλ στον ψηλόζωμο σέντερ της ΕΘΑ, το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα της Εγκόμης. Παντούρης. Κούνας. Χιθ. Κούνας. Παντούρης. Περιφερειακά παίζει ο Αποέλ. Πάσα στο low post. Εκεί λάθη και φάουλ για τον Τέρνερ. Βλέπουμε ξανά την φάση νωρίτερα που πήρε την μπάλα ο Τέρνερ. Βλέπουμε το χέρι έτσι στο τέλος του Κασκίρη να τον βρίσκει. Μια ευκαιρία τη διαφορά να ανέβει ξανά στο συν 9. Όχι, τελικά θα μείνει στο συν 8. Cooper Batch, Golden. Golden στον Πακ. Cooper Batch από την άλλη μεριά, Golden. Θα του Κασκίρης για το screen. Πάσα έξω στο Cooper Batch. Θα δοκιμάσει. Άστοχος. Κασκίρης δεν μπορεί για το rebound. Αυτό είναι στον Αποέλ. Κούνας. Διζήτηση. Τέρνερ. Δεν θα μπορέσει. Κούνας θα πάρει το φάουλ. Ενώ ετοιμάζεται αλλαγή Φρίξο. Ο Χένρι για την ΕΘΑ στη θέση του Cumberbatch. Ενδιαφέρον αυτή η αλλαγή, καθώς ψηλώνει πολύ το σχήμα του. Νομίζω ότι την άμυνα έχει στο μυαλό του τώρα ο κύριος Καραφίνας. Σαφώς, σαφώς. Διεθνής Κύπριος καλαθοσφαιριστής Κούνας ετοιμάζεται για την εκτελέση αυτής της βολές. Που είναι εύστοχες, θα δώσουν προβάδισμα στο συν 9. Καλαζοκίτρινη. Ένα μικρό θέμα με τον Κασκίρη. Ενώ ετοιμάζει του Μπουά ο Βόβορας. Ρίχνει ό,τι ψηλό έχει μέσα. Τεχνικός της ΕΘΑ για να πάρει το rebound εδώ. Αλλά είναι εύστοχος. Η διαφορά στο συν 10 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Διαφορά που σίγουρα θέλει να μαζέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται ο Σκαραφίκας. Αναστασιάδης. Ο Πακ σαν να τη ζήσει. Δεν θα γραφέρει στον Golden. Golden. Να ο Πακ.
άστοχος, έχει όμως δοθεί φάουλ. Επιθετικό. Και από τη στιγμή που έχει μαζέψει και 5 ο Αποέλ, το φάουλ ήταν εκτός μπάλας, μακριά δυνατή από την μπάλα, γι' αυτό βλέπουμε τον Σκύρη να στείνεται. Στη γραμμή των βολών, άστοχος στην πρώτη. Το Λίσκας Κύρης και αυτός διεθνής, υπάρχουν αρκετοί στις δύο ομάδες. Το Λίσκας Κύρης, άστοχος και στην δεύτερη. Διαφορά μένει στο συν 10, 3 και κάτι. Στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Χιθ. Ντουμπουά. Ανέβει με τον Αναστασιάδη. Χιθ. Χιθ. Έρχεται το πίγκερ ρολ πανέμορφα. 42-30 για τον Αποέλ. Ενώ time out νομίζω ο Φρίξ το έχει ζητήσει. Ο Σκαραφίκας, ενώ είδαμε νωρίτερα το τελείωμα από τον Τούμπα. Έχουμε και κάποιες αντιδράσεις στο μεταξύ από τους δύο τεχνικούς. Τεχνικός του Ισέθας νομίζω. Στο μεταξύ ακούμε τις οδηγίες που δίνονται από τον πάγκο. Σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένος από αυτή την εξέλιξη. Ο τεχνικός της ομάδας της Έγκομης. Την άλλη, ο κ. Βόβορας. Πολύ πιο ευχαριστημένος είδε την ομάδα του, όχι μόνο να μην αφήνει τη διαφορά να ξεφύγει όταν είχε ρυθμό η ΕΘΑ, αλλά να τη μαζεύει και να παίρνει κεφάλι στο σκορ που δεν το άφησε έκτοτε. Τώρα είναι στη μεγαλύτερη διαφορά, στο συν 12. Χρήστος είναι κοντά στους πάγκους. Δώσουμε το λόγο με την πρώτη ευκαιρία να μας πει. Θα δούμε και λίγες καλές φάσεις με τον Πίξ εδώ. Σε αργή έτσι κίνηση. Ο Πίξ που κάτω από το καλάθι πραγματικά με την πάροδο μερικών λεπτών είναι λες και δεν έχει αντίπαλο. Ευτοπίζει και κερδίζει άπαντες. Φρίξο. Λοιπόν, αφιέρωσα αυτό το time out στον Σκαραφίγκα. Ανδρέα, ο οποίος αμέσως είπε στους παίχτες του μόλις κάθισαν, αν φοβάστε ότι θα πάρετε φάουλ, δεν θέλω καν να αγωνίζεστε. Θέλει δηλαδή να επιτίθονται για να πάρουν πίσω την μπάλα χωρίς να φοβούνται οποιοδήποτε φάουλ και να κάνουν όλοι attack the rim όταν έρθει τώρα αυτή η βάση. Για παράδειγμα, θέλει συνεχώς να έχουν στο μυαλό τους να κάνουν πασίματα, drives γενικά. Θέλει καλάθια οπωσδήποτε, θέλει πόντους. Μάλιστα, Φρίξο, κρατάω περισσότερο το πρώτο, αυτό ναι, με ναι. Την άμυνα, γιατί το σχολιάσαμε. Ο Αποέλ είχε φτάσει στα 5, ομαδικά η ΕΘΑ είχε κανένα. Οπότε αυτό που του ζητάει είναι στην ουσία πιέστε, αφού υπάρχει, βέβαια δεν έχει άλλο φάουλ, να δώσει πλέον η ΕΘΑ. Βλέπω τον Μπίξ να έχει σηκωθεί. Εδώ ο Κασκύρης έκανε το φάουλ που ήταν και το πέμπτο ομαδικό για την ΕΘΑ. Στη γραμμή ο Μπίξ, ο Δέρνερ διορθώνω, εύστοχος την πρώτη. Εύστοχος και στην δεύτερη ο Τέρνερ Λάρι, που έχει ένα ποσοστό στο 62%. Golden περιμένει, θα προσθέσει το ποστάρισμα. Κασκύρης δεν μπορεί να κάνει όμως το rebound και συνέχεια θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Χιθ στην οργάνωση για τους γαλαζοκίτρινους. Γίνει ο Ράμψη. Βγαίνει το mismatch, η μπάλα έξω στον Μπίξ στο καλάθι. 47-34 στο 13. Golden θέλει να πάει στον εφηδιασμό, αλλά είναι ήδη οργανωμένοι. Γαλαζοκίτρινη είναι πίσω. Golden στο drive. Υπάρχει φάουλ. Στο 13 η διαφορά. Βολές για τον Golden. Κέρδισε το φάουλ. Και οι δύο ομάδες στα 5 ομαδικά, θυμίζουμε. Έτσι, κάθε φάουλ θα σημαίνει και στήσιμο του
παίκτη που τον κέρδισε στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Golden. Έστω όπως την πρώτη. Πέφτει η διαφορά στο συν 11. Golden. Εύστοχος και στην δεύτερη, τώρα στο συν 11, νωρίτερα στο συν 12. Αλλάζει τον τρόπο επίθεσης του Βόβορας, κάνοντας νόημα στους καλαθοσφαιριστές του. Πάει για το drive, αφήνει την μπάλα έξω, να το shoot. Εύστοχο, 50-36. Στο συν 14 θέλει να μαζέψει γρήγορα αυτή τη διαφορά η ΕΘ, διαφορετικά θα πάει με πολύ άσχημα δεδομένα. Στο ημίχρονο που έχει ένα και κάτι λεπτό. Εδώ μάχες των μαχών κάτω από το καλάθι. Φάουλ είναι του Ράμση. Θα περάσει το παρκέ ο Κάμπερμπατς. Βγει εκτός ο Κασκίρης. Κάνει που σημαίνει. Πάει ο Χένρι σε ρόλο 5. Χένρι έτοιμος να τελέσει τις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στην δεύτερη. Παίρνει το rebound. Και οργανώνει ο Χιθ. Στον Παντούρη. Εδώ πολύ εύκολα κερδίζει εκεί ο Χιθ. Να ξάνει διαφορά στο συν 16. Πάει να ξεφύγει νομίζω, Φρίξο. Τι λες? Ακριβώς έχω την εντύπωση πως το μεγαλύτερο όπλο που έχει τώρα ο Παπόλη είναι η ψυχολογία του. Ακριβώς, Golden. Εδώ αυτό ακριβώς που έλεγε ο Φρίξος. Κακή ψυχολογία από την άλλη στην ΕΘΑ. Έφερε αυτή την αποτέλεσμα αυτή τη φάση Χιθ. Κάνει και προσέργει λίγο σόου, πίξ, πιο έξω, το high post, καλάθι, 54-36, time out, παναφορά από την τελική γραμμή, Κούμπερμπατς στον Golden, ο Αναστασιάδης έχει τον χώρο και ευστοχή, μαζεύουν τη διαφορά. Ακριβώς όσο με ενημερώνει ο Φρίξος Μαζούρ, αυτό που ζήτησε ο Σκαραφίγκας και αυτό που δεν ζήτησε ο Βοβοράς, ήταν ανενόχλητος εκεί ο Αναστασιάδης. Χιθ στην οργάνωση, κάνει νόημα όταν προκύψουν προφανώς τα μηχάνηματα, υπάρχει και κίνηση. Εδώ τώρα υπάρχει εύστοχος και πανηγυρίζει με ένα έτσι ιδιαίτερο τρόπο. Διαφορά λοιπόν στο συν 19. Να μειώσει η ΕΘΑ που είχε εξαιρετικά ποσοστά αστοχίας, ιδίως στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πρώτη επίθεση είναι στην ομάδα της ΕΘΑ με τον Πίρσον στο low post. Πάσα καλάθι από τον Χένρι. Φρίξο, πρώτα κουβέντα για το δεύτερο μέρος. Έχεις αλλιεύσει κάτι από τους δύο πάγκους? Δεν φάνηκε να... δεν προλάβαμε να ακούσουμε κάτι. Σίγουρα κουβέντα γίνεται μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι ξεκινάει με Pearson φυσικά το δεύτερο ημίχρονο όπως και στο πρώτο και ήδη εξαργυρώνει την παρουσία του που είναι αρκετά μεγάλη κάτω από το καλάθι. Σαφώς επιλέγει έτσι ό,τι ψηλό διαθέτει και ρίχνει στο παιχνίδι ο Καραφίγκας. Σαφώς σε τη θέση 4 και 5 πάντα. Υπότιτλοι καλωσορίσατε, δεν είναι τέτοιο. Ο Κούμπερμπατς υπογυρίζει. Ο Πακ, περιφέρεια. Ο Πέρσον έξω στο weak side, αλλά δεν μπορεί ο Κούμπερμπατς. Να το σουτ. Υπάρχει όμως φάουλ, το οποίο είναι αμυντικό. Πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Αν είδα σωστά, τρεις βολές, ναι, αφού ήταν πίσω από το 6-75. Εύστοχο στην πρώτη ο Golden. Είχαμε πει και στο πρώτο και στην διάρκεια του ημιχρόνου ότι 9 βαθμούς με 9 πόντους
Διορθώσω, έχει χάσει από την γραμμή των βολών η ΕΘΑ. Ευστοχώς ο Wilson. Και ο Χιθ σε οργάνωση για τον Αποέλ. Χιθ. Ο Ντουμπουά πήγε για το drive. Ψάχνει τώρα να γίνει το pick and roll. Θα δώσει έξω στον Παντούρη που θα κάνει τη διείσδυση στη baseline. Δεν θα καταφέρει να βρει την μπάλα στο καλάθι. Θα γίνει τώρα από τον Τέρνερ που εύκολα εκεί δεν είναι, αντιμετώπισε και ιδιαίτερη δυσκολία. Πακ, Henry, Pearson. Ο Πακ, υπάρχει όμως αμυντικό φάουλ. Ενώ όπως συμπληρώνει ο Φρέξος Μασούρας, δύο φάουλ σε 30 δεύτερα για τον Χιθ. Μια εξέλιξη που σαφώς δεν θα ήθελε ο Βόβορας. Θυμίζουμε από Αποέλ έχει μαζέψει το δίλεπτο, αν δεν κάνω λάθος, του δεύτερου δεκαλέπτου ή την πέντε ομαδικά. Μια εξέλιξη που δείχνει όμως να μην επηρεάζει τόσο την ομάδα του, αν κοιτάξουμε απλώς προς τον πίνακα του σκοπού. Χιθ, Ντουμπουά. Ντουμπουά που ψάχνει την πάσα στο Χάιπος τελικά. Να το πικερλό που θα βγει. Όχι τελικά. Κατοχή για τον Αποέλ. Στη διείσδυση του Χιθ που θα είναι ο καλαθοσφαιριστής που θα την επαναφέρει. Χιθ. Πάσα στον Παντούρη, δεν βγήκε, υπήρχε μισμάς εκεί, στην εποχή της πάσας. Να εδώ ακούμε, πατσ. Δύο βολές για την ΕΘΑ και τρίτο ομαδικό για τον Αποέλ. Βλέπω ξανά την φάση, πως ο Παντούρης κάνει το φάουλ. Νωρίτερα και στείνεται ο Κούπερ Μπάτς στην γραμμή των βολών. Εύστοχο στην πρώτη, διαφορά στο συν 15 πλέον. Ψογίζει και στη δεύτερη, πέφτει στο συν 14. Νομίζω, Φρίξο, θα συμφωνήσεις. Πρώτης στο στόχος είναι η μείωση σε μονοψήφιο για να μπορεί να ελπίσει η ΕΘΑ. Διαφορετικά θα έχουν αξία πολύ λίγος χρόνος, όσο ακραίο και να ακούγεται αυτό. Ντουμπουά στο μεταξύ. Σ' ακούω, Φρίξο. Λοιπόν, έχεις δίκιο πάνω σε αυτό. Θα δούμε την αντεπίθεση της ΕΘΑ, Ανδρέα. Πασά. Drive στη baseline. Πέφτει η διαφορά. Λογικό να ζητηθεί το time-out από τον Αποέλ. Vision. Βλέπουμε στο μεταξύ τον πρώην πλέον γιατρό της ομάδας, της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αποέλ, τον κύριο Σχίζα. Είναι και αυτό στην εξέδρα. Ένα πιστό στρατιώτης του Αποέλ, όπως τον αποκάλεσαν αρκετοί. Χιθ, Πίξ, Κούνας. Στην περιφέρεια θα υπάρξει όμως kickball. Η επαναφορά, η κατοχή μάλλον στον Αποέλ, η επαναφορά από τον Κούνα. Φρίξο, σε ακούμε, Ανδρέα, για το τι λέχθηκε στο time-out. Προς μικρή μου έκπληξη, δεν ασχολήθηκε καθόλου με την άμυνα ο Γιώργος Βόβορας. Θέλει μόνο, αν δεν δουλεύει το pick and roll, να πάνε απευθείας για τον drive οι παίκτες του. Ή για το τύποντο, όπως είδαμε τώρα. Αν δεν δουλεύει οτιδήποτε, πρέπει να γυρίσουν αμέσως για το drive στο καλάθι. Μάλιστα, εδώ ένα μακρινό shoot από τον Πακ. Αλλά ας το χωράκι έχει προηγηθεί σφύριγμα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που ζήτησε ο Βοβοράς. Υπάρχει ένα ρητό που λέει στο μπάσκετ ότι η επίθεση κόβει εισιτήρια, αλλά η άμυνα κερδίζει αγώνες. Δεν φαίνεται να το ασπάζεται με αυτή την οδηγία, τουλάχιστον όπως τη μετέφερε ο κύριος Βοβοράς. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο του τρίτου δεκαλέπτου. Golden. Golden στη διείσδυση. Πανέμορφο τελείωμα από τον Golden. Ήταν κάτι το μοναδικό. Με τρεις παίχτες γύρω του, κανείς να το σταματήσει τον Golden. Παντούρης στην οργάνωση. Στην πάσα καλύτερα. High post, Παντούρης. Πάει. Πίξ. Άστοχος.
κατοχή είναι για την ΕΘΑ. Έχει δοθεί φάουλ, Φρίξαν, είδα σωστά. Από το Ράμζι, είναι κράτημα. Οπότε στείνεται στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Πέμπτο ματικό για τον Αβουέλ. Θα βάλει νωρίς. Τέσσερις παίχτες στα τρία φάουλ. Ένα εξ αυτών ο Ράμζι, όπως είδαμε στο σχετικό πινακάκι. Εδώ η προηγούμενη φάση που αξίζει σαφώς ξανά και ξανά να την δούμε. Το πως τελείωσε εξαιρετικά ο Wilson, ο ύψος μόλις ένα 89 point guard, ο κοντύτερος στο παρκέ, αλλά είναι αυτό που μου συνηθίζει αυτή ο Φρίξος Μασούρας και έχει απόλυτο δίκαιο, έχει φοβερό άλμα και αυθικότητα ο playmaker της ομάδας της Εγκόμης, Κούνας. Ράμζι, άστοχος από το high post, μαζεύει το rebound και για να το μαζέψει και τη διαφορά σε μονοψήφιο η ΕΘΑ τώρα. Καλάθι, διαφορά στο συν 8 για τον Αποέλ. Να λοιπόν, εκεί που ήμασταν στο συν 20, στο συν 8, αν δεν προσέξει ο Αποέλ, το momentum σε αυτή τη στιγμή είναι με την ΕΘΑ. Αν το εκμεταλλευτεί. Χιθ, εξεπαλά το drive, εδώ ένα κόψιμο. Και στον εφηδιασμό της ΕΘΑ, καλάθι, όχι τελικά, ο Πακ θα πάρει το φάουλ που σημαίνει βολές για την ΕΘΑ, ευκαιρία να μειώσει κι άλλο και να μαζέψει τη διαφορά. Βλέπουμε νωρίτερα το καλάθι, ενώ ο Ράμζι είναι πλέον στα 4. Κίνδυνος άμεσος για τον Ράμζι, ένα εκ των ψηλών του Αποέλ. Άστοχος στην πρώτη. Ο Πακ. Ενώ υπάρχει αλλαγή. Θα δώσει οδηγία σε Heath, αν είδα σωστά. Αλλάζει τον τρόπο. Θα επιτεθεί ο Αποέλ. Το κάνει νόημα ο Βόβορας, γι' αυτό φώναξε κοντά τον οργανωτή του, τον Heath. Πάσα στον Κούνα. Σε ρόλο άσου, ο Κύπριος διεθνής. Κούνας. Κούνας. Δεν βγήκε. Εδώ η φάση, ένα Heath. Θα δοκιμάσει από τα 6.75 και περισσότερο ακόμη. Άστοχος. Θα βγει ο Golden. Η πάσα στον Cooper Patch. Μειώνει τη διαφορά. Κι άλλο η ΕΘΑ. Εδώ ξανά. Cooper Patch αφήνει με αυτό το lay-up την μπάλα στο καλάθι. Εδώ πήγαινε να γίνει το κλέψιμο, δεν θα γίνει. Θα γίνει όμως τώρα το rebound ανενόκλητος και γρήγορα ανεβαίνει ο Golden. Θα κάνει τη διείσδυση, θα αφήσει τελικά την μπάλα στο λόγο εκεί και με lay-up η διαφορά στο συν 3. Με 21 πόντους μέσω όρο, πάντα στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Στο 22-6 το τρίτο δεκάλεπτο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Πάσα έξω στον Κούνα. Θα κάνει το drive και θα αφήσει την μπάλα. Όχι, τελικά άστοχος και εδώ. Αρκετή αστοχία από παντού για τον Αποέλ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ξανά εδώ η προσπάθεια του διεθνή καλαθοσφαιριστή. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Το παρκεί ο Τέρνερ. Έξω ο Ράμζι που έχει βεβαίως 4 φάουλ. Πονοκέφαλος νωρίς για τον Γιώργιο Βόβορα. Ζιζόπουλος για 3, εύστοχος. Στο συν 6. Θα έχει ενδιαφέρον. Ξέρουμε μετά από πόση ώρα
σκοράρει ο Αποέλ. Φοβερές στην περιφέρεια για τον Μαδατισέθαρ. Το πάσιμο από τον Πακ. Φάουλ και ο Πακ θα στηθεί στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Φάουλ το οποίο έκανε ο Κούνας. Τον βλέπουμε τώρα. Εδώ το καλάθι του Σιζόπουλου. Και δεν περάσει δευτερόλεπτα πριν στο παρκέ. Τέτοιο καλά τους περισσότερους του Λεσκρίους. Είναι διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Εδώ. Σιζόπουλος που αξίζει να σημειώσουμε ότι ήταν παρόν ως πιτσιρικάς τότε στην τελευταία φορά που ο Αποέλ ήταν στον τελικό. 13 χρόνια πίσω παρακαλώ. Τελευταίο τετήλιο το Αποέλ στο κύπελο το 2003 ήταν ο Ανδρέας Σιζόπουλος στην ομάδα εκεί, ενώ καλάθι για τους γαλαζοκίτρινους. Επέστρεψε φέτος ο διεθνής μετά από μια δεκαετία στην Ελλάδα. Golden στην οργάνωση και πάλι στον Golden, Uberpatch, Pack. Θα δοκιμάσει από τα 6.75, εύστοχος η διαφορά στο συν 3. Κούνας σε ρόλο οργανωτή, εδώ και αρκετή ώρα δίνει στον συμπαίκτη του, στην εθνική Σιζόπουλο, που δεν θα κάνει τελικά το drive, θα δώσει τον Κούνα για να ευστοχίσει από την περιφέρεια, άστοχος το rebound. Το πήρε ο Τέρνερ. Βλέπουμε νωρίτερα το τρίποτο από τον Πακ. Φάουλ στο μεταξύ έκανε ο Χένρι επάνω στον Τέρνερ που θα στηθεί στην γραμμή. Ενώ βλέπουμε τον Τέρνερ, πάμε για ένα σύντομο έτσι σχόλιο στον Φρίξο Μασούρα. Αλλάζει κάτι στους δύο πάγκους. Συνεχίζει και συγκεντρώνεται στην επίθεση ο Γιώργος Οβόβορας. Αντιλαμβάνεται εκείνη η δύναμη της ομάδας, το εκείνη μπορεί να χτυπήσει την ΕΘΑ. Και ξεκινώντας από το πρώτο δεκάλεπτο, επέβαλε ρυθμό το Αποέλ, τον οποίο έχασε όμως στο τρίτο δεκάλεπτο, όπως είδαμε και εμείς. Με την ΕΘΑ να παίρνει πίσω τον αέρα του παιχνιδιού. Ήταν εύστοχη από τις βολές, όταν χρειάστηκε από την γραμμή. Και είδαμε πώς επέστρεψε στο παιχνίδι στους 5 πόντους διαφορά. Χρήστο, θα πω μόνο ένα σκορ. 32-20, αυτό ήταν το σκορ, επιμέρου σκορ του δεύτερου δεκαλέπτου. 32-20, ας το πούμε σε ευρωπαϊκό ή κυπριακό μπάσκετ, σημαίνει ένα πράγμα, κακές άμυνες. Ακριβώς, κακές άμυνες και η χειρότερη άμυνα, ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, ήταν αυτή το Αποέλ, έδωσε πάρα πολλά φάουλ. Ακόμη και τώρα, ακόμη ένας καλοσφαιριστής στα 4 και αυτός είναι ο Turner, αν δεν κάνω λάθος, ο Larry Turner. Στα 4 φάουλ. Κινδυνεύει το Αποέλ να πάει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κίνδυνο θάνατο οποιαδήποτε επαφή. Μέσω μεταξύ, βλέπουμε το βεβαίω αυτό που λέει ο Φρίξο Μασούρα του Τέρνερ. Εύστοχο στην πρώτη βολή, εύστοχο και στην δεύτερη. Στο συν 4 η διαφορά για τον Αποέλ. Το φάουλ είδαμε και πώ το κέρδισε ο Βίλσον. Κούνα. Δώσε μέσα. Αλλά τώρα έξω στον Σιζόπουλο, είναι άστοχος. Μαζεύει ο Χένρι, δίνει στον Βίλσον για γρήγορη. Εδώ Ουμπερμπάτς, εύστοχος. Ένα τρίποντο, χρυσό το είπε ο Φρίξος, θα συμφωνήσω. Επαναφέρει την ένθα στο παιχνίδι. Διαφορά στον πόντο μετά από πάρα πολύ ώρα. Από το πρώτο δεκάλεπτο για να δούμε τόσο μικρή διαφορά, Φρίξο. Συμφωνείς? Οπωσδήποτε. Το παιχνίδι ξεκίνησε ξανά. Αυτό ήθελα να πω από το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου και τώρα επιβεβαιώνεται. Το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή. Ετοιμάζει Κασκίρι παρεμπιπτόντος ως Καραφίνκας. Για Πίερσον. Κασκίρι σαφώς για να εκμεταλλευτεί τα αμυντικά του. Έτσι, προτερήματα στο 1,5 λεπτό και κάτι που απομένει. Το ίδιο και για τις δύο ομάδες. Φρίξο, τι κατάφερε να λιεύσει από τον πάγκο τη ΕΘΑ, εκεί σωστά. Ναι, ο Γιώργος Σκαραφίνκας τοποθέτησε εκεί που ήθελε τους παίχτες του πάνω στον πίνακά του και ζήτησε όταν έχουν την μπάλα να ψάχνουν τα φάουλ. Που είναι λογικό. Που είναι λογικό, έχει ένα να δώσει η ΕΘΑ. Εδώ
Κούπερ Μπάτς, προβάδισμα μετά την πρώτη περίοδο για την ΕΘΑ στον ένα πόντο. Εδώ ο Golden, άλλη μια assist πιστώνεται, ο εξαιρετικός σήμερα playmaker για την ΕΘΑ, η τέταρτη στο σύνολο. Εδώ υπάρχει φάουλ του Γκασκίρη, το τέταρτο, το τελευταίο που είχε να δώσει η τέταρτο ομαδικό, τελευταίο που είχε να δώσει η ΕΘΑ. Τελικά το φάουλ στον ΠΑΚ, όπως με διορθώνει ο Χρήστος Μασούρας και τον ευχαριστώ. Κούνας Πίξ στον Σιζόπουλο. Κούνας, καλά το καλάθι, εύστοχος, καλάθι και φάουλ. Και πλέον πέφτει το ομαδικό και για την ΕΘΑ. Εδώ πως πήρε το φάουλ ο Τσέρνερ, που θα στηθεί στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Ενώ είπαμε νωρίτερα για τον Golden που κρατάει παραστατική, γιατί έχει ξεπεράσει το μέσο του όρου, είναι στις 22 πόντους σήμερα. Κουβερμπάτς κάνει το drive, την προσπίση, αν τελείωνε και τη φάση. Γκασκίρης θα πάρει το φάουλ. Εξέλιξη σαφώς που δεν άρεσε στον Βόβορα. Εδώ ξανά το σουτ από τον Κούβερμπάτς, το rebound από τον Γκασκίρη. Και ο Κούνας πλέον στα 4 φάουλ, ενώ γίνονται κάποιες συστάσεις στον τεχνικό των γαλαζοκιτρίνων. Τόλης Γκασκίρης, ήταν άστοχος νωρίτερα στην γραμμή από τον Βόλον, συνεχίζει το, μην έχει γράψει πόντο από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Θα στο βοηθήσει και στη δεύτερη. Σαφώς και δεν επηρεάζεται αυτά ο διεθνής σέντερ για τα αμυντικά του προσόντα περισσότερο. Τον έριξε στο παρκέ ο Σκαραφίγκας. Κούνας έξω η μπάλα. Ντουμπουά θα πάρει φάουλ, που σημαίνει θα στηθεί στη γραμμή των ελευθερών βολών. Κούπερ Μπάτς στα 4 φάουλ. Παντούρη στο παρκέ, έξω Κούνας. Λοϊζίδης θα περάσει επίσης. Υπάρχει για τον Τέρνερ, θα περάσει εκτός. Ντουμπουά γραμμή των ελευθερών βολών, με 19 δευτερόλεπτα σχεδόν απομένουν για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Εύστοχο το Ντουμπουά, πάει διαφορά στο συν 2. Βλέπουμε και τα ποσοστά του. Ντουμπουά έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά στο συν 3, δεν θα τα καταφέρει. Golden οργάνωση, άλλη μια επίθεση για την ΕΘΑ. Οδηγεί από τον πάγκο να είναι η τελευταία. Golden πήγε για τη διείσδυση. Πήγε να χάσει εκεί την μπάλα. Να το σουτ, άστοχο. Αναστασιάδης θα πάρει. Στην εκπονοή δεν μετράει το καλά. Η ΕΘΑ επέστρεψε, όχι μόνο δυναμικά, αλλά έχουμε ξανά παιχνίδι νομίζω. Τι λες και εσύ? Οπωσδήποτε, τρίτο δεκάλεπτο, 33-16 υπέρ της ΕΘΑ, αντιλαμβάνεσαι. Ήταν καταιγιστικός ο ρυθμός της. Μάζεψαν πάρα πολύ καθοσφαιριστές φάουλ από το Αποέλο, οπότε τώρα πρέπει να προσέξει. Καλό το drive από τον Κούνα. Πρώτο καλάθι στην τέταρτη περίοδο για τους γαλαζοκίτρινους. Η διαφορά στο συν 4. Πάμε και νωρίτερα, Golden πάνω από το μέσο του όρο στα παιχνίδια. 22 ήδη πόντι για τον playmaker της ΕΘΑ. Βήματα χρεώνεται ο Χένρι και σε αυτή τη φάση θα είναι κρίσιμο νομίζω η άμυνα που θα βγει. Ναι, σωστά, όπως με συμπληρώνει και ο
Χρήστος Μασούρας, το θέμα αυτοσυγκέντρωση, αλλά και η άμυνα που θα βγει σε αυτή τη φάση για την ΕΘΑ, γιατί μπορεί να δει τη διαφορά να αυξάνεται και πάλι στο συν 6. Κούνας, έχει πλάι το Τέρνερ, δεν θα δώσει την πάσα, θα παζέψει όμως ο Ζιζόπουλος έξω. Στον Κούνα υπάρχει φάουλ αμυντικό, κατοχή για τον Αποέλ, με τον Ζιζόπουλο να επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Πάσα στον Κούνα, πιστεύετε, εδώ είναι το μεταξύ, μόνος καρφώνει την μπάλα ο Τέρνερ. Βλέπουμε εδώ, εδώ βλέπετε, έχασε το παίχτη του ο Κασκίρης, πληρώνει αυτή την αμυντική αδράνεια, ενώ όπως λογικό είναι να αποσύρει τον Κασκίρη στην επόμενη φάση. Πάσιμο και τελείωμα από τον Χένρι. Κούνα στην οργάνωση για την ομάδα του Αποέλ. Περνάει τον με του κέντρου. Ντουμπουά στο άστοχο σούτ. Στον εφηδιασμό η της ΕΘΑ. Τρέχουν όμως καλό το transition εδώ από τον Αποέλ. Φάουλ. Θα πάρει ο Golden. Ο Κασκίρης αποχωρεί. Παίρνει τη θέση του στο παρκέ. Ο Πέρσον. Το power που χρεώθηκε στον Ζιζόπουλο. Τον βλέπουμε τώρα στο πλάνο μας. Πήγε να γίνει το πικερόλ, δεν βγήκε, να έγινε το μπάσιμο όμως από τον Golden, είναι ασταμάτητο σήμερα στους 24 πόντους, πρώτο σκόρερ της ομάδας της Έγκομης. Θα ρίξει τον Heath. Μην είδε χρεωμένος και τον Ράμψη στο παρκέ ο Βόρας. Τεσκάρι μεν, καθώς είναι χρεωμένος με 4 ο Χιθ. 3 ο Χιθ. 3 ο Χιθ, 4 ο Ράμψη, να το διορθώσω την τελευταία αναφορά. Χιθ με την είσοδό του παίρνει διαφορά στο συν 4 και πάλι. Ο Golden θα ψάξει τον Πακ με τον Heath ασφιχτικά κοντά του. Golden γλιστράει, δεν δίνει την, ούτε την πάσα που θα ήθελε. Δεν μπορεί να είναι σε κάθε φάση άψογος. Κούνας, λάθος πάσα και θα τρέξει ο Golden, θα κρατήσει την μπάλα. Ρίτμα έξω τώρα, μπάλα στο καλάθι. Θα λοιπόν που με κλειστά τα μάτια συνεννοούνται σε αυτή τη φάση οι παίκτες της ΕΘΑ και στον εφηδιασμό καταφέρνουν να μειώσουν στους δύο. Εδώ ο Πακ τον είχε στα πόδια, τον έπαιξε εκεί και κατάφερε να τον κερδίσει στη συνέχεια και στον αέρα. Wilson που φαίνεται να μένει κάπως δυνάμεις, νομίζω δεν έχει περάσει εκτός ακόμη παρκέ. Εδώ το μπάσιμο, υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Henry, από τον μυντικό φάουλ διορθώνω, από τον Henry επάνω στον Dubois. Φρίξο δείχνει εξουθενωμένος ο Golden, δεν ξέρω αν γίνονται κάποιες σκέψεις για αντικατάσταση, για ξεκούρασή του, για την κατάσταση του καλύτερα. Αντρέα, το σίδερο τώρα βράζει ο Golden, όπως είπες και εσύ πολλές φορές απόψε. Ήταν ο χρυσός καλαθοσφαιριστής, όνομα και πράγμα για την ΕΘΑ. Πρέπει να τρίξει εδώ για έχει ακόμη λίγο παιχνίδι μέσα του. Καλάθι από τον Χίτσο μεταξύ και υπάρχει time out. 81-77. Ρίξο κλέβεις πληροφορίες. Συνεχίζουμε εμείς σχολιάζοντας. Όντως έχει ίσοντα και να ξεκουραστεί ο Golden. Εδώ ο Heath πέρασε στο παρκέ πριν από λίγο, πιστώθηκε 4 πόντους, αριθμός που χωρίζει την
δύο ομάδες 6 και 25 πριν το τέλος του αγώνα. 81-77 το σκορ. Κάποιες αντιδράσεις εδώ στο παρκέ από τους καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων και το show στο επί ευκαιρίας της διακοπής. Είπαμε και νωρίτερα το ζευγάρι αυτό ήταν αυτό του περσινού τελικού και σαφώς τον ΑΠΟΕΛ θέλουν τη ρεβάντς. Προς το παρόν έχουν το προβάδισμα, το είχαν σε μεγάλη διάρκεια. Είδαμε όμως την ΕΘΑ να μαζεύει αυτή τη διαφορά. Ο ΑΠΟΕΛ μετράει 11 κατακτήσεις στο θεσμό, η ΕΘΑ 4 και όλες. Μάλιστα την τελευταία πενταετία ήταν το 11, το 13 και το 15. Είχε χάσει έναν, τον πρώτο της ιστορικό, το 2008. Τέλος του time out. Φρίξο, ακούμε οδηγίες. Ο Γιώργος Καραφίγκας θέλει από τους παίχτες του να αποφύγουν το pick and roll στην επίθεση ενώ στην άμυνα. Τους είχε πει πως ο απέναντι λέει έναν καλαθοσφαιριστή έχει μπορεί να σκοράρει, αυτός είναι ο Heath. Θέλω να ρίξετε όλη την προσοχή σας επάνω του. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Ο Golden στο drive θα του πάρει μπάλα και η κατοχή είναι στον ΑΠΟΕΛ. Διαφορά στο συν 4 για τον ΑΠΟΕΛ. Zone press από την ΕΘΑ. Βλέπουμε Αναστασιάδης στον Χιθ, οδηγία που μας μετέφερε από τον Σκαραφίκα, που μας μετέφερε ο Φρίξος Μασούρας. Χιθ μπροστά του Αναστασιάδης και να ο Ράμψη έξω στον Χιθ, δοκιμάζει και Φρίξο, νομίζω δεν υπήρχε καταλληλότερο άτομο από τον Αναστασιάδη να καλύψει τον Χιθ. Είναι τους καλαθοσφαιριστές, νομίζω, με το πιο καλαθοσφαιρικό μυαλό που υπάρχει στο νησί μας. Αυτό ακριβώς χρειάζεται να κάνει και ο Αναστασιάδης και θα χρειαστεί ξανά, με συγχωρείτε, να το κάνει σε αυτό το δεκάλεπτο. Αντιλαμβάνεστε πως το σίδερο τώρα βράζει και τώρα θα παιχτεί η καλαθόσφαιρα που θα δώσει το σίδερο του τελικού. Ευχαριστούμε, Φρίξο. Ξανά το δίδυμο το οποίο κάνανε λόγο, Χιθ με Αναστασιάδη. Αναστασιάδη που είναι εξαιρετικό σούτερ από τα 6.75. Βάσιμο από τον Κούνα, δεν θα το κάνει μπάλα το χατήρι. Παίρνει ο Golden, υπάρχει όμως, έχει προηγηθεί μάλλον, φάουλ. Εδώ ο Golden. Θα οργανώσει σε άλλη μια επίθεση την ΕΘΑ. Golden. Ο Πακ πίσω στον Golden. Ο Πακ πάει και ξαφνικά γίνεται δυνατή πλευρά weak side. Ο Αναστασιάδης θα δοκιμάσει, εύστοχος. Ένα τρίποντο. Πάνω που είπαμε ότι είναι εξαιρετικός από τα 6.75 και πίσω, μας επιβεβαιώνει ο διεθνής άσος της ΕΘΑ. Φρίξω, να το σημειώσουμε και αυτό. Δεν έχω κάνει ακριβώς τα μαθηματικά, αλλά είναι ο καλαθοσφαιριστής που έδωσε περισσότερες διακρίσεις στην Κύπρο. Ο Κύπριος καλαθοσφαιριστής με τις περισσότερες διακρίσεις. Ναι, και θέλει κι άλλες. Σαφώς, σαφώς. Όπως βλέπουμε να αγωνίζεται τώρα, θέλει κι άλλες. Πήρε το κύπελο πέρσι με την ΕΘΑ, να σημειώσουμε αυτό. Χένρι. Αναστασιάδης μένει έξω. Χένρι όμως στην προσποίηση. Καλάθι, προβάδισμα για την ΕΘΑ. Στον πόντο η διαφορά. Αλλά επανέρχεται η ΕΘΑ με κεφάλι στο σκορ. Εδώ νωρίτερα η προσπάθεια του Χένρι, πως τριφογύρισε, έχασε με την μπάλα, αλλά κατάφερε την ίδια ώρα να την φέρει μπροστά και να την αφήσει, να την στείλει καλύτερα στο καλάθι. Και θα πλέον όμως δεν έχει να δώσει φάουλ και έτσι θα στηθεί στην γραμμή των βολών ο Κούνας. Βασίλειος Κούνας. Μαζί με τον
Σιζόπουλο, τον Παντούρη και τον Λοϊζίδη, μέλη της εθνικής μας ομάδας. Λέμε για τους διεθνείς. Απ' την άλλη, Κασκύρης και Αναστασιάδης της ΕΘΑ είναι οι διεθνείς που έπαιξαν, παίζουν στον απόψινό ημιτελικό. Golden διαφορά στον πόντο. Αυτή τη φορά υπέρ του Αποέλ. Θα πάμε πόντο-πόντο όπως φαίνεται. Φρίξο. Πακ. Εύστοχος. Πλέον η διαφορά στο συν 2 για την ΕΘΑ. Και όντως, όπως σχολιάσε και νωρίτερα ο συνάδελφος ο Φρίξος Μασούρας, τώρα βλέπουμε μπάσκετ που είναι στην οργάνωση για τους γαλαζοκίτρινους. Έρχεται το pick and roll. Πάσα έξω στο Σιζόπουλο που θα κάνει την baseline. Αφήνει έξυπνα εκεί και... αλλά δεν θα κάνει το χατήρι εκεί στον Keith. Ράμψε Keith, όπως είπαμε. Golden, Pack για τρεις, άστοχος το rebound. Ο Pearson εκεί προσπάθησε, αλλά η κατοχή είναι στον Αποέλ. Heath κάνει το drive, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 85-85, είσαι στις δύο ομάδες για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Golden θα κατεβάσει με το αργό transition αυτή τη φορά από την ΕΘΑ. Πήγες περιφέρεια ο Golden, ήταν άστοχος, αλλά κέρδος το φάουλ για την ομάδα του. Henry, ένα μικρό ζήτημα, αλλά φαίνεται να είναι εντάξει. Στην επαναφορά θα είναι ο άσος της ΕΘΑ. Έξω στον Αναστασιάδη. Θα αφήσει το συμπαίκτη του. Golden έξω στον Αναστασιάδη. Θα δοκιμάσει για τρίστα. Δεν θα μπορέσει, να πήγε να ψάξει τον Pearson. Ramsey στον Biggs. Heath. Δύο και κάτι μας χωρίζουν τη λήξη του match. 7 δευτερόλεπτα για τον Αποέλ. 6. Για να δούμε τον Heath τι θα κάνει. 6 μπάλα στον Biggs και πάλι στον Heath. Το shoot άστοχο, air ball, όπως λέμε. Το μάτς παραμένει στο 85-85. Δύο και κάτι πριν τη λήξη του μάτς. Μια επίθεση ξεκινάει από τον Golden. Θα δώσει στον Henry. Βγαίνει ο Pack. Pack. Πάει πιο ψηλά. Golden. Golden. Δοκιμάζει αυτός για τρεις, άστοχος, rebound από τον Κούνα και γρήγορα θέλει το transition από τους συμπαίκτες του. Κούνας που ψάχνει τον, το ποστάρισμα ή τον συμπαίκτη του στην περιφέρεια. Θα δώσει τελικά στον Heath που ήταν κοντά του, πάει να κάνει τον drive αυτός. Κάνει από το καλάθι, κερδισμένη η ΕΘΑ με τον Golden να βγαίνει μπροστά, να υπάρχει foul, το οποίο είναι για την ΕΘΑ. Φάουλ στον Σιζόπουλο, το οποίο είναι το τέταρτο και αυτό στο όριο για τους γαλαζοκίτρινους. Βλέπουμε το φάουλ εδώ. Σιζόπουλος σήκωσε και το χέρι ως παραδοχή ότι έκανε φάουλ. Πλέον σκέφτονται αρκετά οι παίκτες του Αποέλ για τα φάουλ που θα απομένουν. Χένρι στο βάσιμο, κάνει και το rebound, βάζει και το καλάθι. Τα έκανε όλα εδώ ο Φρίξο, τι λες? Δύναμη εδώ, εκείνο το δίπο, ήταν πολύ σημαντικό το lay-up, καθώς ο κάθε πόντος μετράει, είναι, μπορεί ίσως και πρόκριση. Σαφώς. Και εκ νέου ισοφάριση, νομίζω είναι ορατό το ενδεχόμενο παράτασης του παιχνίδι. Αλλά όλα θα κριθούν στα 50 δευτερόλεπτα που απομένουν. Χένρι.
Χένρι. Κάνει τρίπλα τη διείζηση. Άστοχος, rebound για τον Αποέλ. Φάουλ θα κάνει ο Πίρσον, ενώ έχει ζητηθεί time out. Βλέπουμε στο μεταξύ τα τελευταία δύο καλάθια. Ο Χένρι εδώ έκανε το lay-up, συνέχεια το rebound και το καλάθι και εδώ. Και τελικά δεν υπάρχει time out. Ο Μπίξ ήταν από το καλάθι. Την έστειλε με hook μέσα. Πολλές για τον Ράμση, καθώς η ΕΘΑ είναι ήδη στα 5 ομαδικά. Οι σημαντικότερες ίσως βολές μέχρι τώρα παρήξει ο Ράμση. Άστοχος στην πρώτη. Ράμψη θα ρίξει την δεύτερη και μαζεύονται όλοι εκεί για τα rebound. Προβάδισμα ενός πόντου για την ΕΘΑ. Ο Μπόβορας Ξαραφίγκας πιο έντονη από ποτέ. Wilson κάνει τον drive, υπάρχει foul τον... Και εδώ ξανά η φάση στο μεταξύ. Μπίξ έκανε το φάουλ που είναι το τεταρτό του, γι' αυτό και η αντίδραση. Wilson εύστοχος στην πρώτη βολή. Ενώ στο μεταξύ ζητάει time out ο τεχνικός του Αποέλ. Wilson Golden εύστοχος και αν ευστοχίσει και στη δεύτερη θα πάρει προβάδισμα η ομάδα του και με αυτό θα πάει στο time out. 22-23 να το πούμε πιο σωστά. 23 δευτερόλεπτα λοιπόν στον πόντο η διαφορά υπέρ της ΕΘΑ, με καμία, φάουλ να με καμία ομάδα να μπορεί να έχει να δώσει φάουλ πλέον. Στα 4 ομαδικά ο Αποέλ, στα 5 η ΕΘΑ εδώ και ώρα. Βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις και ίσως το κρισιμότερο time out του παιχνιδιού. Ένα τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο που είχε πολλές συγκινήσεις. Επιδήλασε και όμορφα καλάθια και ωραίες στιγμές. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα υπόλοιπα 22 δευτερόλεπτα. Θυμίζουμε όπως είπα αναφορά από την τελευταία περίοδος. Γίνεται από τη μέση του γηπέδου και όχι από την τελική γραμμή. Εξού και ο λόγος που πολλοί προπονητές φυλάνε αυτό το time out για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Θα ενδιαφέρον μεγάλο να δούμε τι ακριβώς οδηγίες δόθηκαν από τους δύο πάγκους. Ό,τι κατάφερε να αλλιεύσει ο Φρίξος Μασούρας που ήταν εκεί. Φρίξος, ακούμε στα γρήγορα. Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Βοβοράς. Θέλει την τελευταία επίθεση του παιχνιδιού. Θέλει τον Ράμζι post κάτω από το καλάθι, τον Heath, να κάνει το drive όσο πιο επιθετικά μπορεί. Αν δεν βάλει το καλάθι, να πάρει το foul. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον Φρίξο. Θα δούμε αν βγουν τα σχέδια αυτά βεβαίως. Πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα ολοκληρώσουν ή πώς θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το πλάνο του Βοβορά. Σε μια επίθεση όμως που δεν είδαμε συχνά στο παιχνίδι μας, δηλαδή παίχτης κάρα από το καλάθι, δεν το είδαμε πολλές φορές να κάνει υποδοχή. Ιδίως από μεριάς ΕΘΑ από ΑΠΟΕΛ, είναι αλήθεια, έγινε αυτό. Λοιπόν, κάνει τον πάσιμο, η πάσα στο Ράμση. Υπάρχει φάουλ. Παίρνει το δεύτερο καλύτερο ο Αποέλ σε αυτή τη φάση. Σαφώς καλύτερο θα ήταν δεδομένα με το καλάθι. Βλέπω. Κούπερ Μπάτς περνάει εκτός καθώς συμπλήρωσε 5. Το ίδιο είχε κάνει νωρίτερα και ο Πίρσον. Εύστοχο στην πρώτη, το μάτς ξανά στα ίσα. Ο Ράμση που έχει την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του. Σκαραφίκα στο μεταξύ ζήτησε time out. Ο Ράμση την ευκαιρία να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του αν είναι εύστοχο εδώ. Εύστοχο, 16 και κάτι δευτερόλεπτα στο 90-89. Εμείς θα δούμε τι θα σου πει. Μάλιστα.
Το διήβασε. Χέντρι. Κάνει τον drive. Μπάλα δεν θα το κάνει ο Χατήρη, δεν θα πει στο καλάθι. Κλέβουν και πάλι τη σέτα. Μάχες των επιμαχών κάτω από το καλάθι. Η μπάλα για τον Αποέλ. Νομίζω εδώ φρίξο χάθηκε το εισιτήριο της πρόκρισης. Εδώ τι χάθηκε για την ΕΔΑ. Πολύ δύσκολο αυτό που γίνεται τώρα. Για την ΕΘΑ με τον Αποέλ να κρατάει την πρόκριση στα χέρια του, πηγαίνοντας και στις βολές. Διψήφιος πλέον. Διψήφιος. Δύο πόντι πλέον η διαφορά. Με τον Μπίξ την γραμμή. Εύστοχος. Στο συν 3 η διαφορά. 3 δευτερόλεπτα να απομένουν. Από πολύ μακριά, αν θα επιχειρηθεί κάτι, δεν θα γίνει. Ο Αποέλ στον τελικό του κυπέλου Κύπρου.